Γεια σας. Είμαι η γιαγιά Ευδοκία. Έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Παραμύθια, μύθια, αλήθεια» και σήμερα θα σας πω το παραμύθι «Η Λάμια και η Χρυσή Μηλιά» από αυτό το βιβλίο μου. Μια φορά και έναν καιρό, ένας βασιλιάς στην αυλή του παλατιού του είχε μία μηλιά που έκανε 3 χρυσά μήλα κάθε χρόνο. Αυτά τα μήλα ήταν μαγικά και όποιος τα έτρωγε γινόταν δυνατός σαν λιοντάρι και ζούσε για πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό ο βασιλιάς την πρόσεχε πάρα πολύ τη μηλιά του και τα μήλα του. Εδώ και λίγα χρόνια όμως, μόλις τα μήλα ήταν έτοιμα και ο βασιλιάς χαιρόταν και τα καμάρωνε και έλεγε «Αύριο το πρωί θα κόψω το μήλο να το φάω», την άλλη μέρα το μήλο ήταν άφαντο. Αυτό συνεχιζόταν και ο βασιλιάς ένιωθε αδύναμος και χρειαζόταν οπωσδήποτε τα μαγικά του μήλα. Έστειλε στρατιώτες να φυλάξουν, να πιάσουν τον κλέφτη, αλλά αυτοί αποκοιμήθηκαν και τα μήλα το πρωί ήταν άφαντα. Αποφάσισε να πάει και ο ίδιος να φυλάξει, αλλά και αυτός αποκοιμήθηκε και δεν κατάλαβε ποιος έκλεψε τα μήλα του. Αυτή η υπόθεση δεν ήταν εύκολη, θα σας το πω να το ξέρετε. Τα μήλα τα έκλεπε η Λάμια. Αυτή λοιπόν την ώρα που πήγαινε να ξημερώσει και πριν καλά φέξει, ακουγόταν ένα ποδοβολητό, μια φασαρία και αμέσως μετά ένα απαλό σφύριγμα, μια γλυκιά μελωδία τόσο ωραία και απαλή που όποιος την άκουγε τον έπαιρνε ο ύπνος. Κανένας δεν την είχε δει, γιατί πριν φτάσει η Λάμια στη μηλιά, έφτανε η φωνή της και αποκοίμιζε όποιον παραφύλαγε από κάτω. Ακόμα και ο ίδιος βασιλιάς που φύλαξε και αυτός αποκοιμήθηκε. Τι να κάνει ο καημένος, τι να κάνει, έβαλε τελάλι να διαλαλήσει σε όλη τη χώρα πως όποιος καταφέρει να του φέρει τον κλέφτη θα του δώσει τη βασιλοπούλα για γυναίκα του και το μισό του βασίλειο. Πήγαν πολλά παλικάρια, γενναία, υπότες, πρίγκιπες, αλλά κανένας δεν κατάφερε να πιάσει τον κλέφτη. Πήγε και ένα παλικάρι, φτωχό, κουρελιάρικο, και παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά. Ο βασιλιάς παραξενεύτηκε. «Θα τα καταφέρεις», του λέει. «Εδώ προσπάθησαν καν και καν υπότες και γενναίοι και δεν τα κατάφερα». «Άσε με, βασιλιά μου, να προσπαθήσω». Από μικρός κατάφερνα να λύνω δύσκολα προβλήματα. Ο βασιλιάς δέχτηκε, άλλωστε δεν είχε και άλλη επιλογή, αλλά τον προειδοποίησε ότι αν δεν καταφέρει να πιάσει τον κλέφτη, θα χάσει το κεφάλι του. Το παλικάρι, που όντως ήταν ένα έξυπνο παιδί, πήγε λοιπόν κάτω από τη μηλιά και παραφύλαξε όλη τη νύχτα, τσιμπιότανε, προσπαθούσε να μείνει ξύπνιος, αλλά το πρωί αποκοιμήθηκε και το πρώτο μήλο έλειπε. «Κάτι συμβαίνει εδώ», είπε. «Κάτι συμβαίνει. Θα πάρω παρέα, θα πάρω συνοδεία, έτσι θα κρατάμε ο ένας τον άλλο ξυπνητό και δεν θα μας πάρει ο ύπνος». Πάλι όμως, παιδιά μου, και τη δεύτερη μέρα αποκοιμήθηκαν όλοι και το δεύτερο μήλο έλειπε πάλι. Του έμενε ένα τελευταίο βράδυ. Εάν αυτή τη φορά δεν κατάφερνε να πιάσει τον κλέφτη τον μήλο, την άλλη μέρα θα έχανε τη ζωή του. Σκέφτηκε και κατέστρωσε ένα σχέδιο. Πήρε βαμπάκι και κερί, τα έπλασε καλά και έκανε τάπες, αυτά που λέμε οτοασπίδες. Πήρε και τους στρατιώτες μαζί του και ένα μεγάλο δίχτυ. Φτάσανε λοιπόν κάτω από τη μηλιά και τους λέει «Εγώ θα κοιμηθώ τώρα για λίγο. Μόλις ακούσετε τα πρώτα κοκόρια της αυγής θα με ξυπνήσετε». Πράγματι, έτσι έγινε. Έπεσε, κοιμήθηκε και πριν να ξημερώσει, μόλις ακούστηκαν τα πρώτα κοκόρια, οι στρατιώτες τον ξύπνησαν. Αυτός τότε τι έκανε? Βούλωσε καλά τα αυτιά του,
Πήρε το δίχτυ και ανέβηκε πάνω στο δέντρο και παρακολουθούσε. Μετά από λίγο ακούστηκε το ποδοβολικτό και η φασαρία, αλλά το παλικάρι δεν άκουγε αφού είχε βουλωμένα τα αυτιά του. Αμέσως μετά ακούστηκε το σφύριγμα και η φωνή της λάμιας και αποκοίμησε τους στρατιώτες. Το παλικάρι όμως, αφού δεν άκουγε τίποτα, δεν αποκοιμήθηκε. Κι έτσι είδε τη λάμια που έφτασε, σερνότανε και έφτασε κάτω από το δέντρο και σηκώθηκε και ετοιμάστηκε να κόψει το μήλο. Αμέσως της έριξε το δίχτυ και την κουκούλωσε. Αυτή άρχισε να χτυπιέται, να στρογγυλίζεται, να γυρίζει από εδώ, να γυρίζει από εκεί. Αλλά όσο προσπαθούσε να απελευθερωθεί, τόσο πιο πολύ έμπλεκε μέσα στο δίχτυ και στο τέλος τυλίχτηκε τόσο πολύ που δεν μπορούσε ούτε να κουνηθεί. Κατέβηκε το παλικάρι από το δέντρο, της έδεσε γερά-γερά το στόμα της με ένα μαντίλι να μην μπορεί να σφυρίζει και να τους αποκοιμήσει, ξύπνησε τους συντρόφους του και την πήραν στα χέρια και την πήγαν στο βασιλιά. Ο βασιλιάς όταν την είδε τρόμαξε, αλλά από την άλλη χάρηκε, γιατί κατάλαβε ότι πιάστηκε ο κλέφτης και δεν θα ξανά του λείψουν τα χρυσά του μήλα. Άλλωστε το παλικάρι του πήγε και το τελευταίο χρυσό μήλο εκείνης της χρονιάς. Έτσι λοιπόν θα ήταν δυνατός και γερός για έναν ολόκληρο χρόνο. Όταν όμως το καλοσκέφτηκε ότι έταξε πάρα πολλά σε αυτόν τον κουρελί, το μετάνιωσε. Θέλησε λοιπόν να τον ξεφορτωθεί και του λέει: «Θα σου δώσω ό,τι σου έταξα, αλλά και εσύ πρέπει να μου αποδείξεις ό,τι πραγματικά αξίζεις. Θα σου πω τρία ενίγματα και αν τα βρεις, πάει να πει ότι πραγματικά σου αξίζει να γίνεις άντρας της θυγατέρας μου». Το παλικάρι δεν είχε άλλη επιλογή, δέχτηκε και ο βασιλιάς του είπε το πρώτο ένιγμα. «Τι είναι αυτό που στα χέρια δεν πιάνεται, στο σακί δεν μπαίνει και όμως όλοι το έχουμε φάει, ακόμη και ο βασιλιάς?» «Χα, βασιλιά μου, αυτό είναι το γάλα που θυλάζουμε από τη μάνα μας», είπε το παλικάρι. «Α, ναι, αυτό είναι πραγματικά. Τώρα όμως θα σε ρωτήσω κι άλλο ένα ένιγμα. Τι είναι αυτό που δεν μπορείς να το πιάσεις, δεν μπορείς να το φυλακίσεις, δεν μπορείς να το βρεις παρά μόνο αν ανάψεις μια φωτιά?» «Ε, ο καπνός, βασιλιά μου». Ο βασιλιάς τα χρειάστηκε. Ναι, του λέει, μπράβο, φαίνεται ότι είσαι πολύ έξυπνος. Αν το βρεις και το τελευταίο, παίρνεις τη βασιλοπούλα, παίρνεις και το μισό βασίλειο και με γεια σου, με χαρά σου. Τι είναι αυτό που στον ουρανό το γύρευα, στη γη το γύρευα και πουθενά δεν το βρήκα, και μόλις αποκοιμήθηκα ήρθε από μοναχό του? Τι είναι?» «Το όνειρο, βασιλιά μου, τι άλλο να είναι», είπε το παλικάρι. Ο βασιλιάς τότε παραδέχτηκε ότι αυτό το παλικάρι είναι έξυπνο, είναι ικανό, είναι και άξιο να γίνει άντρας της θυγατέρας του και να πάρει το μισό βασίλειο. Έτσι του είπε: «Χαλάλη σου, αξίζεις περισσότερο από όλους. Τόσα και τόσα παλικάρια δοκίμασαν και κανείς δεν τα κατάφερε». Έτσι, μετά από λίγες μέρες, έγιναν οι γάμοι του παλικαριού με τη βασιλοπούλα, πήρε και το μισό βασίλειο και έγινε και αυτός βασιλιάς με την εξυπνάδα του και την αξιοσύνη του, και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και εσείς, παιδιά μου, θα είστε καλά και θα είμαστε όλοι καλά. Και όταν όλα αυτά θα περάσουν, θα βρείτε τα αγαπημένα σας βιβλία στη δημοτική βιβλιοθήκη Λάρισας και θα βρείτε εκεί και το δικό μου βιβλίο και θα διαβάσετε πολλά πολλά παραμύθια και βιβλία. Γεια σας.